συγκλονίζει τις Ηνωμένες Πολιτείες το ρατσιστικό λουτρό αίματος με 10 νεκρούς και 3 τραυματίες στο Μπάφαλο της Νέας Υόρκης. 18χρονος Αμερικανός άνοιξε πυρ μέσα σε σούπερ μάρκετ, σκορπώντας το θάνατο. Από τους 13 ανθρώπους που πυροβόλησε, οι 11 ήταν Αφροαμερικανοί. Ο δράστης συνελήφθη με τις αρχές να κάνουν λόγο για έγκλημα μίσους. Χάος στο Μπάφαλο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ένας 18χρονος λευκός Αμερικανός εισβάλλει σε σούπερ μάρκετ συνοικίας όπου διαμένουν κυρίως Αφροαμερικανοί. He was very heavily armed. He had a camera that he was live streaming what he was doing. Ανοίγει πυρ και σκορπίζει το θάνατο μέσα και έξω από το κατάστημα. I've seen him shoot. I don't work on three. You've seen him shoot three people. I've seen three people down there. Επικρατεί πανικό. Συνολικά 10 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους σε αυτό το έγκλημα μίσους με ρατσιστικά κίνητρα, όπως αναφέρουν οι αρχές. Ο δράστης συνελήφθη, αφού προηγουμένως είχε πυροβολήσει 13 ανθρώπους, εκ των οποίων οι 11 ήταν Αφροαμερικανοί.